όσον αφορά και τι αφορά και τον τουρισμό, αφορά και τους τουρίστες που θα έχουμε στην πόλη μας, εφόσον φυσικά έχουμε και το άνοιγμα της Νηφαίας, πολύ σύντομα θέλουμε να πιστεύουμε. Πάμε λίγο στο πάγι της Ροδόπης, κύριε Παπαδόπουλε. Στασιμότητα, η οποία βέβαια στασιμότητα, η αλήθεια είναι ότι έχει περάσει και σε ένα άλλο επίπεδο όσον αφορά και την νομική, δικαστική, αν θέλετε, οδό από πλευράς της Ένωσης Ιδιοκτητών Πάρκινγκ Ελλάδος. Στασιμότητα, ωστόσο, και στο γεγονός ότι δεν ξέρουμε για ποιον λόγο δεν μπορεί να εφαρμοστεί ακόμη η πρόταση η οποία έχει πέσει στο τραπέζι για λειτουργία του πάρκινγκ, έστω και προσωρινά. Με αποτέλεσμα, θα δούμε και το ρεπορτάζ στη συνέχεια, να υπάρχουν οικογένειες, 6 μάλιστα στον αριθμό και παραπάνω, οι οποίες αυτή τη στιγμή μένουν άνεργες λόγω φυσικά αυτής της κατάστασης. Πέραν δηλαδή του προβλήματος με το κομφούζιο κυκλοφοριακό το οποίο ξέρουμε όλοι, έχουμε και το πρόβλημα της ανεργίας, γιατί αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί το πάρκινγκ. Από τρία πράγματα. Πρώτον, θα ξαναπώ στους καβαλιώτες ότι ο κύριος Σιβητζής και ο κύριος Μουριάδης το 2013 επικαιροποίησαν το σχέδιο πόλης και δεν έχουν δώσει άδειες στα πάρκινγκ του Δήμου Καβάλας. Αυτό είναι καταγεγραμμένο και είναι η αλήθεια. Σήμερα, μετά από 2 χρόνια διοίκηση του κυρίου Μουριάδη, που του δώσαμε την παράταση αυτών των 2 ετών και του είπαμε προσπάθησε να θεραπεύσεις προβλήματα ετών που είσαι και εσύ, έχεις και εσύ την ευθύνη, όπως δυστυχώς την ευθύνη την έχει και η κυρία Τσανάκα, γιατί 5 χρόνια δεν δόθηκαν άδειες στους επαγγελματίες. Άρα φτάσαμε σε αυτό το σημείο σήμερα να έχουμε ένα κλειστό πάρκινγκ, το πιο κεντρικό πάρκινγκ της πόλης. Και αυτό έχει ονοματεπώνυμο. Θόδωρος Μουριάδης. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι ο Θόδωρος Μουριάδης, ο Δήμαρχος, είπε ότι θα δώσει πολιτική λύση. Λέω στους καβαλιώτες, δεν υπάρχει πολιτική λύση. Αυτά που λέει ο Θόδωρος Μουριάδης είναι αστεία. Και το τρίτο που θέλω να πω στους καβαλιώτες είναι ότι προτείνω, γιατί το έχω πει στον Δήμαρχο και το λέω τώρα πάλι, μου δίνετε και το δικαίωμα σε εσάς έτσι να βγάλουμε και μια είδηση. Το πάρκινγκ της Ροδόπης πρέπει να φέρει μηχανικούς ο Δήμαρχος, να δει ακριβώς ποιος είναι ο υπαίθριος πράσινος χώρος που δεν μπορούμε πραγματικά εκεί να σταθούμε στον αυτοκίνητα. Όμως υπάρχει παράπλευρα χώρος ο οποίος μπορεί να λειτουργήσει σαν χώρος στάθμευσης. Και αυτό πρέπει να γίνει άμεσα για να μπορέσει να δοθεί στους καβαλιώτες. Δηλαδή, περιμετρικά από το πάρκινγκ Ροδόπης υπάρχει ο χώρος που μπορεί να λειτουργήσει χώρος στάθμευσης. Αυτό προβλέπει το σχέδιο, κύριε Παπαδόπουλε, το βιοκλιματικό? Όχι, λέω το εξής. Ναι. Επειδή εκεί είναι χώρος πρασίνου, υπαίθριος, δεν μπορείς να έχεις χώρος στάθμευσης. Ναι. Μπορείς όμως να, με τους μηχανικούς του Δήμου να καθορίσεις πόσα μέτρα είναι ακριβώς ο χώρος αυτός πρασίνου, 10 επί 10, 20 επί 20, αλλά το υπόλοιπο να το κάνεις την χάραξη, να κάνεις τέτοια χάραξη ώστε να μπορείς να δημιουργήσεις χώρους στάθμευσης για να το δώσεις να λειτουργήσει στους καβαλιώτες ως πάρκινγκ. Αυτό όμως θέλει μια δουλειά για να μπορέσει να το ξεκαθαρίσει. Θέλει και αν θα έχουμε, να είμαστε δραστήριοι, κύριε Παπαδόπουλε, γιατί βλέπουμε στασιμότητα δυστυχώς και παρά μόνο λουκέτο και τα παράπονα, και θα ακούσουμε συνέχεια και το παράπονο του νοικιαστή μέχρι πρότινος στο συγκεκριμένο χώρο. Για να δούμε λοιπόν, πρέπει να προχωρήσει. Αυτό θα γίνει και αν θα χρειαστεί, μπορεί να γίνει και μια μικρή μελέτη κυκλοφοριακή, ώστε να δώσει τον χώρο που πρέπει και τις νέες θέσεις χώρου στάθμευσης στους καβαλιώτες για να μπορούν να σταθμεύουν τα αυτοκίνητά τους. Και όχι να λέμε ότι θα υπάρχει πολιτική λύση και ακόμα να είμαστε σε αυτό το σημείο. Ούτε σαν πλατεία Πρασίνου, ούτε σαν πλατεία μπορεί να του χαρούν οι καβαλιώτες, ούτε περιμετρικά μπορεί να γίνει η στάθμευση αυτοκινήτων, ούτε νέες θέσεις έχουμε δημιουργήσει και είμαστε στο σημείο 0 μόνο με λόγια και υποσχέσεις του Θόδωρου Μουριάδη χωρίς να φέρει κανένα αποτέλεσμα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της διοίκησης της σημερινής. Να μην μπορέσουμε να δώσουμε λειτουργικές λύσεις στην κοινωνία της πόλης. Κύριε Παπαδόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.